Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για την στιτική δυσλειτουργία που είναι συχνό και σοβαρό πρόβλημα και επηρεάζει σημαντικότατα τη ζωή όχι μόνο σε αυτόν που έχει το πρόβλημα αλλά και στο τέρι του. Σας είχα πει ότι υπάρχουν χάπια, διάφορες τεχνίκες, για παράδειγμα οι έρλιες, μηχανήματα υπερήχων, χειρουργικές επεμβάσεις και άλλα τίνα, αλλά είχαμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας γιατί είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο τα όσα είπα προλίγου, δηλαδή υπάρχουν ειδικοί γιατροί στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί κανείς και δεν θέλω να παρεμβαίνω σε... να μπαίνω σε ξένα χωράφια όπως λένε. Ενδιαφέρον όμως είναι και εκεί είχαμε σταθεί στο ότι υπάρχουν φαγητά που η κατανάλωσή τους μπορεί να βοηθήσει και όχι έτσι αυθαιρέτως αλλά όπως προκύπτει μέσα από επιστημονικά συμπεράσματα και εργασίες που εντάξει δεν διαφωνώ θα χρειαστεί να μελετηθούν περισσότερο και σε μεγαλύτερο βάθος αλλά ήδη οι γνώσεις που διαθέτουμε περί των φαγητών αυτών μας το υποδεικνύουν. Όσοι πιστοί λοιπόν ας προσέλθουν και να δούμε ποια είναι αυτά τα τρόφιμα. Είχα προλάβει να σας πω μόνο για το καρπούζι, το πάρα πολύ νόστιμο αυτό καλοκαιρινό φρούτο, η οποία δράση του σχετίζεται με θετικά αποτελέσματα στην στιτική δυσλειτουργία και ξέρουμε ότι αναβαθμίζει τη σεξουαλική δραστηριότητα. Μπορεί το μεγαλύτερο ποσοστό του καρπουζιού να είναι το νερό, αλλά το υπόλοιπο έχει μέσα μια ουσία που λέγεται λικοπένιο και το λικοπένιο είναι αντιοξειδωτικό που κάνει καλό στην καρδιά, στον προστάτη, στο δέρμα. Να προσθεθεί λοιπόν εδώ ότι πλούσια σε λικοπένια, σε λικοπένιο τρόφιμα όπως είναι και άλλα, όπως είναι η ντομάτα ας πούμε, έχουν επίδραση στην σεξουαλική δραστηριότητα αυξητική. Να περάσουμε στα στρίδια. Τα στρίδια πιθανόν πολλοί από εσάς να το έχετε ακουστά, αλλά πράγματι αυτά τα οστρακοειδή μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης και μπορεί να βοηθήσουν στο σεξ. Είναι γεμάτα με ψευδάργυρο, μια ουσία η οποία χρειάζεται το σώμα μας, που είναι απαραίτητη για την παραγωγή της τεστοστερόνης και για την διατήρηση του υγιούς σπέρματος. Ενισχύουν επίσης την ντοπαμίνη, μια ορμόνη που αυξάνει τη λίμπιντο τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Και όταν λέμε λίμπιντο τι εννοούμε, εννοούμε τη γενετήσιο ορμή. Ωραία, το μόνο που χρειάζεται είναι όταν εάν και εφόσον θα αποφασίσετε να φάτε στρίδια, να βεβαιωθείτε για την προέλευσή τους και επιπλέον ότι είναι καλά μαγειρεμένα, γιατί υπάρχουν πηγές προέλευσης που δεν είναι σόι, υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα να είναι μολυσμένα κτλ. Αν σας ενδιαφέρει, μια μικρή αναζήτηση που έκανα στο διαδίκτυο, κάνουν 12,39 λεπτά, 12 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό και παραγγέλνετε και φτάνουν στο σπίτι σας αυθημερών παρακαλώ. Περνάμε τώρα στον καφέ. Οι άντρες που έπιναν καφέ με καφεΐνη 2 και 3 φλιτζάνια την ημέρα, παρατηρήθηκε ότι σε στατιστικές και δημογραφικές μελέτες δηλαδή, παρατηρήθηκε ότι ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν στιτική δυσλειτουργία και αυτό το είπε μία μελέτη. Τούτο το απέδωσαν στην καφεΐνη, η οποία αυξάνει την ροή αίματος και στα γεννητικά όργανα όπως και όπου αλλού.
Να πάμε στη μαύρη σοκολάτα που είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, δηλαδή τι είναι τα φλαβονοειδή, είναι θρεπτικές ουσίες φυτικού χαρακτήρα που μπορούν να αυξήσουν τη ροή του αίματος και να μειώσουν την αρτηριακή πίεση. Βοηθάει επίσης το σώμα, το φλαβονοειδές ή τα φλαβονοειδή της μαύρης σοκολάτας να παράγουν περισσότερο νητρικό οξείδιο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στις στήσεις. Τι είναι το νητρικό οξείδιο ή μονοξείδιο του αζότου? Είναι ένα μόριο που παράγεται φυσικά από το κορμί μας, από το σώμα μας, από τον οργανισμό μας και είναι σημαντικό για αρκετές πτυχές της υγείας μας. Η πιο σημαντική λειτουργία του είναι ότι προκαλεί αγκιοδιαστολή, που σημαίνει ότι χαλαρώνει τους εσωτερικούς μυς των αιμοφόρων αγκίων, προκαλεί τη διευρύνσή τους και έτσι περνάει το αίμα πιο εύκολα και αυξάνει την κυκλοφορία τοπικά στα γεννητικά όργανα. Η παραγωγή νητρικού οξειδίου λοιπόν είναι απαραίτητη και για τη γενική υγεία, διότι επιτρέπει στο αίμα και στα θρεπτικά συστατικά και στο οξυγόνο να ταξιδεύουν αποτελεσματικά και σε όλα τα μέρη του σώματός μας. Στην πράξη, περιορισμένη η ικανότητα παραγωγής νητρικού οξυδίου σχετίζεται με καρδιακές παθήσεις, με διαβήτη και με αισθητική δυσλειτουργία. Να περάσουμε στην αργινίνη τώρα. Η αργινίνη μπορεί να μην σας λέει τίποτα. Οι ξηροί καρποί όμως τα δεκαρίδια σας λένε. Η αργινίνη λοιπόν είναι ένα αμινοξύ το οποίο περιέχουν οι ξηροί καρποί και τα καρύδια που ανέφερα. Το χρησιμοποιεί αυτό το αμινοξύ το σώμα μας για να έχει παραγωγή νητρικού οξυδίου, που προηγουμένως είπαμε ότι κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Υπάρχει επίσης στους ξηρούς καρπούς και βιταμίνη Ε, φολικό οξύ, φυτικές ίνες. Βέβαια, για όσους ενδιαφέρεστε και συμπαθείτε τους ξηρούς καρπούς, όχι πάρα πολλά, μην πέσετε με τα μούτρα που θα λέγαμε. Θυμηθείτε όχι παραπέρα από 2 ή 3 μικρές χούφτες στην καθημερινή σας διατροφή, διότι έχουν πολλές θερμίδες. Τι να πούμε άλλο, χυμός. Ο χυμός των μαύρων σταφυλιών, αλλά και ο χυμός του ροδιού αυξάνουν την ποσότητα του μονοξυδίου του αζότου στο σώμα. Επομένως λειτουργούν ενθαρρυντικά, θετικά προς αυτή την κατεύθυνση της δυσλειτουργίας. Να πάμε στο σκόρδο, που είναι ότι βοηθάει. Αν το βάλετε στη διατροφή σας, ξέρω ότι δεν είναι για όλους εύκολο, αλλά βοηθάει να το βάλετε, αν το βάλετε, και να κρατήσετε τις αρτηρίες σας υγιείς και καθαρές καθώς μεγαλώνετε, γιατί η αισθητική δυσλειτουργία, πώς θα το κάνουμε, αποτελεί πρόβλημα κυρίως, όχι μόνο, της τρίτης ηλικίας. Έτσι λοιπόν, την ποσότητα του αίματος που θα φτάσει στα σιραγκώδη σώματα του ανδρικού μορίου θα συμβάλλει το σκόρδο, αν έχει κρατήσει τις αρτηρίες υγιείς όπως εσείς γερνάτε. Να πούμε για το σολομό και άλλα λιπαρά ψάρια, σρδέλες, τόνος, σκουμπρί, είναι καλές πηγές ωμέγα 3 λιπαρών. Δεν μ' αρέσει ο σολομός, μου είπε ένας κύριος προημερών. Εντάξει αδελφέ, μην φας σολομό, φάε σαρδέλες. Δεν μ' αρέσουν οι σαρδέλες, φάε τόνο, φάε σκουμπρί. Υπάρχουν και άλλες καλές πηγές ωμέγα 3, για ωμέγα 3 λιπαρά, που μπορούν να ενισχύσουν το νητρικό οξύ στο σώμα. Στο κάτω-κάτω, αν δεν σε αρέσει τούτο, δεν σε αρέσει εκείνο, δεν σε αρέσει άλλο, δέξου και μια κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και μην γκρινιάζεις. Τώρα, η μείωση της αρτηριακής πίεσης μειώνει και τους κινδύνους για καρδιακή προσβολή και θα περιορίσει την πιθανότητα και για θρόμβους αίματος. Επομένως, το να βάλουμε όλα αυτά τα ψάρια που είπα και άλλες πηγές λιπαρών βέβαια, ωμέγα 3, στην εβδομαδιαία διατροφή μας 2 φορές τουλάχιστον, πρέπει, είναι, πώς θα λέγανε οι Αγγλοσάξονες και οι νεοέλληνες που χρησιμοποιούν πολύ τα αγγλικά, must. Πράσινα λαχανικά. Τα πράσινα λαχανικά, που είναι αρκετά και
Σας λέω μόνο το κέιλ που δεν είναι γνωστό πολύ στους Έλληνες, έχω μιλήσει γι' αυτό στο παρελθόν, ενισχύουν την παραγωγή νητρικού μονοξιδίου και εκτός από τα πιθανά ωφέλη που θα έχουμε στην σεξουαλική μας ζωή, θα έχουμε και θρεπτική δύναμη, μεγαλύτερη λόγω περιεχομένου βιταμινών, μετάλλων, ωμέγα 3 κτλ. Επαναλαμβάνω, πάντα μιλάω για τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά. Και μια και ο λόγος το έφερε, τα λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νητρικά είναι το σέλινο, το κάρδαμο, το μυρώνι, το οποίο το λέμε και σκαντζίκι, το μαρούλι, το παντζάρι και ο βολβός και τα φύλλα του βεβαίως, το σπανάκι και η ρογκούλα ή αρούγκουλα ή, την ξέρετε, σαν ρόκα. Να πούμε τι άλλο να πούμε, οι πιπεριές να πούμε. Να πούμε οι πιπεριές, τα καγιέν, αλαπένιος, χαμπανέρος και άλλες πιπεριές που χαλαρώνουν τις αρτηρίες και έτσι διευκολύνουν του ροή του αίματος προς την καρδιά, αλλά και άλλα όργανα. Συμπεριλαμβάνομαι βεβαίως και του ανδρικού μορίου. Είναι γνωστό ότι οι πιπεριές τσιλί μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης, παρακαλώ, και κατ' επέκταση και στην πρόληψη των θρόμβων του αίματος. Τελειώνω με το ελληνικότατο ελαιόλαδο, το οποίο θα μου πεις είναι και ιταλικότατο και ισπανικότατο κτλ. Αλλά κακά είναι τα ψέματα, η Ελλάδα φτιάνει, αν όχι τα καλύτερα, μερικά από τα πιο καλά νούμερο ένα λάδια που υπάρχουν στον κόσμο. Μπορεί να βοηθήσει το σώμα να παρέχει περισσότερη τεστοστερόνη. Έχει μονοακόρεστα λίπη που μπορεί να βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την κακή χοληστερόλη στο σώμα μας και το λεγόμενο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι προτιμότερο γιατί οι ελιές έχουν πιεστεί χωρίς χημικά και υψηλές θερμοκρασίες που θα κατέστρεφαν τα υγιεινά, σωστή έκφραση, αντιοξειδωτικά. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα για το οποίο συχνά πυκνά οι ενδιαφερόμενοι και οι ασθενείς μου και όσοι μας ακούνε και όσοι παρακολουθούν την ιστοσελίδα μου στο ίντερνετ, τα 1400 γραμμάρια όπως σας έχω πει, το φύγουν το θέμα αυτό και τους απασχολεί. Είναι η δυσκολιότητα. Η συχνότητα της εμφάνισης της δυσκολιότητας, της αληθινής δυσκολιότητας στο γενικό πληθυσμό είναι μεγάλη. Το γιατί τη λέω αληθινή θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Καθημερινά λοιπόν ένα πλήθος ανθρώπων καταφεύγουν στο γιατρό όπου παραπονούνται και για μείωση του αριθμού των κενώσεων σε λιγότερες από 3 φορές την εβδομάδα ή και για αποβολή σκληρών κοπράνων ή εργώδης, κοπιαστική, δύσκολη κένωση. Βέβαια, εδώ ευθύς εξ αρχής να κάνουμε μια παρατήρηση ότι η υποκειμενική αντίληψη καθενός παραπονούμενου είναι δεδομένη. Πολύ συχνά αυτοί που λένε είμαι δυσκύλιος δεν κρίνουν σωστά, δηλαδή δεν υπακούουν τα παραπάνω κριτήρια στην περίπτωσή τους και γι' αυτό τα βάλαμε εξάλλου για να έχουμε διαγνωστικά κριτήρια που η παρουσία τους κάνει τη διάγνωση αντικειμενική και αφαιρεί τον υποκειμενικό χαρακτήρα. Α, εγώ είμαι δυσκύλιος. Α, εγώ είμαι δυσκύλιος. Αν δεν υπακούεις τα κριτήρια αυτά δεν είναι δυσκύλιος. Τώρα, για να τα επαναλάβουμε τα αντικειμενικά κριτήρια. Μην ξεκινάτε επειδή νιώθετε ευκαιριακά ενοχλήματα. Για να θεωρηθεί ότι υφίσταται χρόνια δυσκολιότητα πρέπει να υπάρχουν δύο ή περισσότερα των δύο από τα παρακάτω συμπτώματα και η διάρκεια της εμφάνισής τους να είναι 3 συνεχόμενοι μήνες στο χρόνο. Ποια είναι αυτά? Η έντονη προσπάθεια για να πετύχει μια αποβολή περισσότερη περισσότερο από μία φορά στις 4 κενώσεις. Να είναι σκληρά τα κόπρανα παραπάνω από μία φορά στις 4 κενώσεις.
να υπάρχει η αίσθηση πως δεν ολοκληρώθηκε η κένωση πάνω από μία φορά στις τέσσερις κενώσεις. Να υπάρχει αίσθηση εμποδίου ή απόφραξης πάνω από μία φορά στις τέσσερις κενώσεις, να έχει ανάγκη εφαρμογής χειρισμών πάνω από μία φορά στις τέσσερις κενώσεις, και το τελευταίο να είναι λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα, όπως σας είπα προηγουμένως. Να δούμε ποια είναι τα υποκειμενικά λάθη τα οποία γίνονται. Πρώτα απ' όλα κάνουμε σύγκριση με τους άλλους. Όλοι οι άλλοι που ξέρω ενεργούνται κάθε μέρα. Εγώ όχι. Επομένως είμαι δυσκύλιος. Λάθος. Το υποκειμενικό αυτό κριτήριο δεν στέκει. Θυμηθείτε όσα είπαμε προηγουμένως, μόνο αυτά στέκουν. Εξάλλου, ένας έκαστος εξημών έχει το δικό του μοντέλο και δεν είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει το δικό μου να ταιριάζει με του άλλου και του άλλου με του παράλλου. Τώρα, αυθαιρέτως, συχνότατα μάλιστα, ταυτίζονται τα ενοχλήματα με τις κενώσεις. Έχω ενοχλήσεις καθημερινά εάν δεν ενεργηθώ καθημερινά. Μόλις ενεργηθώ, λένε, ανακουφίζουμε για λίγο από τα κοιλιακά μου ενοχλήματα. Αυτό δεν στέκει. Μπορεί η χρόνια δυσκολία να παράγει συμπτωματολογία, ναι, αλλά πρώτα να θεωρηθεί χρόνια δυσκολία με τα κριτήρια που λέγαμε προηγουμένως. Όχι τα αυθαίρετα του οποιοδήποτε, ο οποίος ξεκινάει ανάποδα. Έχω ενοχλήματα επειδή είμαι δυσκύλιος. Πάμε τώρα στην άλλη υποκειμενική αντίληψη που λέει όταν ήμουν νεότερος πήγαινα συχνότερα. Παραβλέπει δεδομένα. Γιατί αγνοεί ορισμένα πράγματα και δεν τα λαμβάνει υπόψη. Ποια είναι τα δεδομένα λοιπόν τα οποία αγνοεί? Όταν ήσουν νεότερος έτρωγες διαφορετικά. Και στη σύνθεση και στην ποσότητα του διαιτολογίου σου. Πέραν όμως αυτού, είχες μεγαλύτερη κινητικότητα, ενδεχομένως έπινες περισσότερο νερό, μπλα 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 μπλα. Θα μπορούσε κανείς να πει και αρκετά άλλα. Αλλά και πάλι θα το πω, μην συγκρίνουμε ανώμια. Το τι είναι τώρα και τι ήταν πριν από 20 χρόνια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, πώς γινόμαστε δυσκύλοι? Οι αιτίες της δυσκυλιότητας δεν είναι για όλους ίδιες. Μπορεί να πρόκειται για διαταραχές της κινητικότητας του εντέρου που οδηγούν σε αυτό που λέμε λειτουργική δυσκυλιότητα. Μπορεί όμως να πρόκειται και για οργανικές παθήσεις του εντέρου. Ευτυχώς οι λειτουργικές δυσκυλιότητες είναι οι πιο συνηθισμένες και αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών. Εν τούτης, πρωταρχικό καθήκον του γιατρού και βέβαια και του ασθενούς για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι να αποκλείσει, συζητώντας με τον θεράποντα, τα οργανικά αίτια, γιατί μπορεί να περιλαμβάνουν αυτά τα οργανικά αίτια όγκους καλοήθης, όγκους κακοήθης, στενώσεις που για διάφορους λόγους μπορεί να έχουν αναπτυχθεί, φλεγμονές εν ενεργεία ή και συμφύσεις που έχουν γίνει μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως είναι η απώλεια του βάρους, η κολική του εντέρου, ο ασθενής να κάνει κατά καιρούς εμέτους, να έχει έντονο μετεωρισμό ή και αποβολή αίματος που θα ληφθούν υπόψη. Φυσικά στις οργανικές δυσκολιότητες που θα εμφανιστούν πολύ συχνότερα σε άτομα πάνω από τα 50 χρόνια της ηλικίας, ιδανικό είναι να προλάβουμε πριν χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η συνήθις, το λέω και πραγματικά ενοχλούμε, αλλά είναι μια δυστυχής αλήθεια, διαδεδομένη, πολύ διαδεδομένη πρακτική. Μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα. Το είχα κι εγώ, αλλά πήρα από αυτό και σώθηκα. Και είναι και αθώο. Πάρ' το κι εσύ και μην μπλέξεις με γιατρούς. Αυτή είναι μια καθημερινή
ατάκα είναι, όπως ξέρετε, το γνωστό ελληνικό που είμαστε και γιατροί, είμαστε και δικηγόροι, είμαστε και μηχανικοί αυτοκινήτων, είμαστε και τι δεν είμαστε απ' όλα, είμαστε και πολιτικοί, σπουδαίοι μάλιστα πολιτικοί. Κάνουμε με εμένα μια μέρα πρωθυπουργό και θα σου πω πώς γίνεται να το λύσουμε το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι ελληνικό προνόμιο και το εφαρμόζουμε και στις οδηγίες που δίνουμε σε πάσχοντες. Είναι οι λειτουργικές δυσκολιότητες πάντα αθώες, γιατί ανέφερα προηγουμένως ότι πρόκειται για διαφοροποίηση που προκαλεί δυσκολιότητα, αλλά δεν έχει οργανικό υπόστρωμα, δεν έχει βλάβη του τέστην και έτσι προκαλεί μια λειτουργική εκτροπή. Είναι λοιπόν πάντα οι λειτουργικές δυσκολιότητες αθώες. Εφόσον δεν υπόκειται κάποιο συγκεκριμένο αίτιο, οι λειτουργικές δυσκολιότητες μπορούν να χαρακτηριστούν αθώες. Παρά το ότι δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας και χαλάνε την ποιότητα της ζωής αυτών που υποφέρουν. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου πίσω από μια λειτουργική δυσκολιότητα μπορεί να κρύβεται μια νόσος. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ο διαβήτης, μπορεί να είναι η υπέρταση, μπορεί να είναι η νεφρική ανεπάρκεια, μπορεί να είναι διάφορες θυρεοειδικές παθήσεις που μπορεί να εκφραστούν και με δυσκολιότητα. Αρκετά επίσης συχνά μπορεί να φτάνει φάρμακα. Ο ασθενής παίρνει φάρμακα και τέτοια φάρμακα που κάνουν δυσκολιότητα είναι αυτά που δίδονται, όχι όλα, αυτά που δίδονται για υπέρταση, διάφορα αντικαταθλιπτικά, κάποια που παίρνουν στην τρίτη ηλικία για παρκινσονισμό και άλλα ακόμα. Μερικές φορές η δυσκολιότητα προκύπτει επειδή ένα άτομο που πέρασε πρόσφατα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένα έμφραγμα, προσπαθεί στην τουαλέτα να μην ζοριστεί, φοβούμενο ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις. Με τον ίδιο τρόπο θα προκύψει επίσης δυσκολιότητα σε εκείνους που έχουν χρόνια ζαραγάδες, οι οποίοι πονούν οι καημένοι στην κένωση και ως εκ τούτου φυλάγονται, εντός εισαγωγικών, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Στις λειτουργικές δυσκολιότητες τώρα μπορούμε να συμπεριλάβουμε και εκείνες τις περιπτώσεις που αφορούν την εγκυμοσύνη. Και εκεί εγκύος και λόγω της αύξησης της ενδοκυλιακής πιέσεως και ενδεχομένως από φόβο μην κάνει, μην φτιάξει, μην συμβεί κάτι στο κύμα, δεν πολύ σφίγγεται. Πάμε στο ερώτημα. Πρέπει να ενεργούμε κάθε μέρα? Όχι βέβαια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο οργανισμός αποβάλλει με την αφόδευση ό,τι δεν του χρειάζεται. Εάν η διατροφή μας είναι λιγοστή και κυρίως αν αποτελείται από τροφές που τις απορροφά εντελώς το λεπτό έντερο, τότε χωρίς να υπάρξει υπόλοιμα δεν θα υπάρξουν και ποσότητες κοπράνων για να αποβληθούν. Αυτό συμβαίνει σε πολλά άτομα λόγω του τρόπου και του είδους της σύγχρονης διατροφής που περιλαμβάνει πολύ περισσότερα ζωικά και ελάχιστα φυτικά τρόφιμα. Επίσης, σε ηλικιωμένα άτομα που τρώνε μικρές ποσότητες και κυρίως προτιμούν εύκολα απορροφούμενη τροφή που δεν αφήνει υπόλοιμα, απαιτούν να έχουν καθημερινή κένωση. Τρώει ένα γιαουρτάκι για βράδυ και λίγο ριζάκι και ένα κομματάκι κοτόπουλο το μεσημέρι. Από πού στην ευχή θα προκύψουν τα κόπρανα? Αυτό όμως δεν είναι εκ των πραγμάτων κατανοητό στην περίπτωσή του, διότι κάνει σύγκριση με το παρελθόν του. Εγώ κάποτε δεν είχα κανένα πρόβλημα. Έβγαινα κανονικά. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν υπάρχει ικανή ποσότητα μαζεμένη που χτυπάει την πόρτα και λέει, ξέρεις, θέλω να βγω. Η ευθύνη του γιατρού και του ασθενούς θέλω να μας απασχολήσει λίγο.
Μέσα εδώ σας είπα γίνεται σαφές ότι η διάκριση μιας αθώας περίπτωσης δυσκυλιότητας από μια άλλη που υποκρύπτει κάτι δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση ούτε για τους γιατρούς, πολλό μάλλον για τους πάσχοντες. Από τον ασθενή λοιπόν απαιτείται να μην αμελεί, να κατανοεί πως δεν είναι αρμόδιος να δώσει απάντηση και να ζητάει έγκυρη γνώμη στο γιατρό του. Η απόφαση λήψης φαρμάκων χωρίς γνωμάτευση για δυσκυλιότητα είναι για πάρα πολλούς λόγους επικίνδυνη, ακόμα και να αφορά περιπτώσεις λειτουργικής δυσκυλιότητας κάποιες φορές. Από την άλλη μεριά, ο γιατρός πρέπει να εξασφαλίσει για τον ασθενή το καλύτερο, χωρίς να τον βάλει σε περιττές εξετάσεις και χωρίς να τον βάλει σε περιττά έξοδα. Επειδή στην ιατρική επιστήμη υπάρχει ένα πλήθος εξετάσεων που μπορούν να γίνουν, πριν τις ζητήσουμε, χρειάζεται να σκεφτούμε και να αυτοσυγκρατηθούμε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι όποιες εξετάσεις, εάν και εφόσον θα αποφασιστούν, να εξατομικεύονται. Τις περισσότερες φορές μια τροποποίηση του διαιτολογίου και κάποιες οδηγίες μπορούν να λύσουν το πρόβλημα και δεν χρειάζεται να γίνουν ούτε εξετάσεις ούτε ειδική θεραπεία. Υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα, θα ρωτήσετε, και ποια είναι η θεραπεία που μπορούμε να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση για τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με μια πάθηση του εντέρου, το πρόβλημα όπως αντιλαμβάνεστε θα λυθεί εφόσον αντιμετωπίσουμε και λύσουμε αυτήν την πάθηση. Το πρόβλημα δηλαδή που προκάλεσε τη δυσκυλιότητα. Για τις περιπτώσεις που πρόκειται περί της λειτουργικής δυσκυλιότητας, εάν υποκρύπτεται κάποια παθολογία που επηρεάζει τη λειτουργία και κινητικότητα του εντέρου, ας πούμε ότι είναι ο θυροειδής αυτό, τότε ρυθμίζουμε τον θυροειδή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν έχουμε εμφανή αιτία, το να τροποποιήσουμε το διαιτολόγιο, το να βάλουμε ένα σωστό ωράριο και να ρυθμίσουμε το πώς τρώμε και ποιες ώρες τρώμε, καθώς επίσης και το να πηγαίνουμε στην τουαλέτα αποφεύγοντας την αναβολή, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Επίσης, η πρόσληψη ικανής ποσότητας υγρών και ενδεχομένως η λήψη κάποιων φαρμάκων χωρίς παρενέργειες που υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν για να λυθεί το πρόβλημα. Μπορώ, είναι ερώτημα που γίνεται. Μου το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Μπορώ να παίρνω συνεχώς φάρμακα, γιατρέ μου? Να μην ξεχνάμε ότι η αποκατάσταση ικανοποιητικού ρυθμού και νόσεων είναι ζητούμενο για κάθε μέρα και για όλη τη ζωή μας. Όσο νεότερο το άτομο, τόσο και περισσότερο αναγκαίο θα είναι να μην εξαρτάται από φάρμακα, έστω και αν αυτά δεν έχουν παρενέργειες. Δείτε το και από την πλευρά του κόστους, για παράδειγμα. Μπορούμε ευκαιριακά, συγγνώμη, να βοηθήσουμε με φάρμακα, αλλά οι φυσικοί τρόποι πλέον εκτών. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο παθητικός τρόπος και ένωσης που εφαρμόστηκε από τον ασθενή επί σειράν ετών, δηλαδή δεν ήταν ενεργητικός τρόπος αλλά ήταν με φάρμακα ας πούμε, επιδείνωσε το πρόβλημα. Ειδικότερα όταν χρησιμοποιήθηκαν φάρμακα τα οποία είναι ερεθιστικά του εντέρου. Στην πράξη, ο ασθενής τίνει να αυξήσει τη δοσολογία του φαρμάκου που είχε μάθει να παίρνει για να ενεργηθεί, για να έχει άμεσο αποτέλεσμα και οδηγείται σε υπερβολές. Αν μάλιστα επιδιώκει να έχει αποτέλεσμα σήμερα, ενώ είχε πάει στην τουαλέτα χθες και η ποσότητα τροφών που από εκείνη την ώρα μεσολάβησε μέχρι τώρα δεν είναι ικανή να του δώσει ικανοποιητικό για πέταγμα που θα λέγαμε υλικό, τότε παίρνοντας φάρμακο ντε και καλά να ενεργηθώ, έχει συνδέσει το ότι αν δεν ενεργηθεί γύρευε τι θα γίνει. Αν λοιπόν το κάνει αυτό και πάρει φάρμακα, τι κάνει? Επί της ουσίας εκβιάζει το εντερό του. Πώς θα το λέγαμε, το γρονθοκοπεί. Και κάποια στιγμή το έντερο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε,
θα κοιμηθεί ο Τεμπέλης όταν του λες εξάλλου ότι μη ανησυχεί Τεμπέλη μου, θα δουλέψω εγώ για σένα, λέει α, έτσι είναι, ωραία, γυρίζει πλευρό και μπορεί να κοιμηθεί ακόμη πιο βαθιά. Ερώτηση: φάρμακα αθώα υπάρχουν? Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα που λειτουργούν με οσμωτικό τρόπο, η λακτουλόζη για παράδειγμα, και παρασύρουν νερό στο έντερο. Αυτά είναι ασφαλή. Θα δημιουργήσουν πιθανόν, όχι καθ' υποχρέωση, πολλά αέρια. Και από εκεί και μετά, ίσως ο ασθενής να ενοχλείται από αυτά τα αέρια ή να περιγράφει φουσκώματα. Αλλά είναι αθώα, δεν κάνουν ζημιά. Αθώα είναι επίσης εκείνα που αυξάνουν τον όγκο, όπως είναι οι φυτικές ίνες, ενώ μαλακώνουν τα κόπρανα και κινητοποιούν καλύτερα το έντερο. Αλλά περί αυτών δεν θα επικαταθούμε περισσότερο, γιατί θα σας μπλέξω με τη φαρμακολογία. Δίαιτα. Είπα προηγουμένως, τροποποιούμε τη δίαιτα. Ποια δίαιτα λοιπόν είναι καλή? Ποια δίαιτα πρέπει να κάνω όταν είμαι δυσκύλιος? Να τρώω φρούτα, να τρώω λαχανικά, να τρώω κύπευτικά, αλλά όχι ένα μαρουλόφυλλο, ικανή ποσότητα. Φρούτα, χόρτα, κύπευτικά σε ικανή ποσότητα. Τα χόρτα είναι άγρια χόρτα που τα βάζω στο πιάτο μου μαζί με ψάρι, ας πούμε, ή σαλάτες. Πιείτε αρκετό νερό ή άλλα υγρά. Οτιδήποτε πίνετε και είναι υγρό, θα το προσμετράτε. Δεν είναι δηλαδή, αν σας πω, να πίνετε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό κάθε μέρα, ειδικότερα το καλοκαίρι. Δεν είναι αυτό υποχρεωτικό να είναι νερό. Ας είναι χαμομήλι, πορτοκαλάδα, τσάι, μπίρ. Υγρά είναι, τα οποία κατά βάση είναι διαλύματα νερού. Από εκεί μετά υπάρχουν διάφορες ουσίες μέσα, και το να πίνετε για παράδειγμα πράσινο τσάι για να συμπληρώνετε ικανοποιητικά τις ποσότητες του νερού δεν είναι καθόλου κακό, γιατί το πράσινο τσάι και το μαύρο και το long έχουν πραγματικά σπουδαίες ιδιότητες για την υγεία. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε, ρίξτε μια ματιά στα 1400 γραμμάρια και θα βρείτε εκεί διαφορά που σχετίζονται με τις πραγματικά σπουδαίες ωφέλειες που έχουμε εμείς οι άνθρωποι πίνοντας τσάι. Τώρα, μια πρόταση. Να πηγαίνετε στην τουαλέτα σε σταθερές ώρες. Έστω κι αν ξέρετε ότι αυτό δεν έχει πάντα αποτέλεσμα. Δηλαδή πήγα, κάτσα μισή ώρα, δεν ενεργήθηκα. Εσείς να το κάνετε. Για να αποκτήσει τρόπον τεινά ένα είδος συνήθειας το βιολογικό σας ρολόι. Φυσική άσκηση. Το να κάνετε λίγο φυσική άσκηση βοηθάει και στην επίσκεψη στην τουαλέτα, την αποτελεσματική επίσκεψη στην τουαλέτα, όπως επίσης και αν χρησιμοποιείτε φυτικές ίνες, τις οποίες θα βρείτε και στα σούπερ μάρκετ. Αυτά που τα ρίχνουμε και στο πρωινό πολλές φορές έχουν φυτικές ίνες. Φάρμακα μην παίρνετε, ειδικότερα όταν δεν γνωρίζετε τη δράση τους και δεν ξέρετε αν ταιριάζουν στην περίπτωσή σας. Τώρα, έχω περίπου 12 λεπτά μπροστά μου και θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν θα προλάβω να το τελειώσω, μάλλον όχι, αλλά θέλω να σας πω για αυτό που λέγεται λειτουργική δυσπεψία. Δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος. Μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Είναι σαν έλκος, για αυτόν που το έχει, χωρίς έλκος.
Δηλαδή μια χρόνια διαταραχή στο ανώτερο πεπτικό, στον ισοφάγο, το στομάχι, το δεκαδάκτυλο, στην οποία όμως όταν θα γίνει έλεγχος δεν βρίσκουμε κάποια βλάβη με την οποία θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε και να πούμε «Α, τα συμπτώματα που έχεις οφείλονται σε αυτό που βρήκα». Γιατί δεν βρήκα τίποτα. Με άλλα λόγια, μη βρίσκοντας ανομαλίες στον ενδοσκοπικό αλλά και τον ακτινολογικό ή και τον απεικονιστικό έλεγχο, εφόσον δεν υπάρχουν δομικές βλάβες, δεν μπορώ να εξηγήσω και τα επίμονα συμπτώματα, γι' αυτό και το θεωρώ λειτουργική διαταραχή. Επειδή έκανα διάκριση μόλις προλίγου ακτινολογικό, απεικονιστικό, ακτίνεσχη είναι το ακτινολογικό, απεικονιστικό είναι η υπέρηχη, η μαγνητική τομογραφία, όπου δεν χρησιμοποιούμε ακτίνες χ. Εντάξει. Στην ιατρική βιβλιοθήκη θα βρείτε και άλλους όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτή την κατάσταση, δυσπεψία χωρίς έλκος, σύνδρομο ψευδοσέλκους, πύλωρο 12 δακτυλική ευερεθιστότητα, νευρογενής δυσπεψία, ακόμα και γαστρίτιδα, αλλά μερικές φορές οι όροι δεν είναι, πώς θα λέγες, δεν ευτυχούν, διότι για παράδειγμα αν πω ότι είναι γαστρίτιδα, τότε αυτομάτως θα πρέπει να έχω μια ιστολογική τεκμηρίωση. Άμα δεν υπάρχει ιστολογική τεκμηρίωση, δεν έχω γαστρίτιδα. Αν έχω ιστολογική τεκμηρίωση, δεν είναι λειτουργική δυσπεψία. Τώρα, η διάγνωση που οι περισσότεροι από εσάς θα την έχετε κατά νου, παραπλανητική διάγνωση, είναι η γνωστή νεύρωση του στομάχου, η οποία στίχιωνε τη γαστροεντερολογία τόσο παλαιότερα όσο και επί των ημερών μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει πως «γιατρέ μου, εγώ έχω μια νεύρωση στομάχου εδώ και χρόνια». Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά που σας λέω για την λειτουργική δυσπεψία και να τα χωνέψουμε και να τα δώσουμε να τα καταλάβει και ο ασθενής μας, γιατί ο ασθενής αυτός όσο κάνει εξετάσεις που δεν του βρίσκουν κάτι, ανησυχεί αντί να καθησυχάζει. Αυτός νιώθει αυτά που νιώθει. Εσύ του λες ότι δεν έδειξαν τίποτα οι εξετάσεις και αρχίζει να βάζει στο μυαλό του 1002. Η διάκριση βέβαια των υποομάδων που απαρτίζουν τη λειτουργική δυσπεψία δεν έχει γίνει και ως εκ τούτου υπάρχει σύγχυση ακόμα και στο επίπεδο των ειδικών, και αυτό πρέπει να το πούμε. Πόσο συχνό μπορεί να είναι? Είναι πάρα πολύ συχνό. Διάφορες εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι περίπου το 20% ή και περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι προβληματίζονται από ενοχλήματα από το ανώτερο πεπτικό έχουν λειτουργική δυσπεψία. Δεν πηγαίνουν όλοι στον γιατρό να ζητήσουν βοήθεια και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι μπορεί να φτάνει και 40% ο αριθμός τους, αλλά να μην το ξέρουμε στα σίγουρα. Γιατί δεν πάνε στον γιατρό? Γιατί ο λόγος της αποχής δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι πολύ. Περιλαμβάνει ερμηνείες του τύπου «είναι το άγχος» ή «στενοχωρήθηκα πολύ αυτές τις μέρες», «φταίει που κρυολόγησα», «φταίει που ήπια πολλούς καφέδες», «με πείραξαν οι μελιτζάνες», «με πειράζουν εμένα οι μελιτζάνες», «η μπάμιες», «η λάχανα» ή ό,τι άλλο έχει φάει ο καθένας πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων. Πολύ συχνά είναι ακόμα πιο γενικόλογο και αόριστο. Θα έφαγα κάτι χαλασμένο. Έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλούς πάσχοντες πάντως, για να είμαστε πιο κοντά στην επιστήμη, υπάρχει διαφοροποίηση της κινητικής λειτουργίας του ανώτερου πεπτικού. Σας υπενθυμίζω, το έχω ξαναπεί αρκετές φορές, ότι το πεπτικό σύστημα είναι ένας σωλήνας. Αλλού στενότερος, αλλού φαρδύτερος, ο ισοφάγος
σωλήνας, το στομάχι φαρδής σωλήνας και δώσει να πηγαίνει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Αλλά αυτός ο σωλήνας κινείται και κάνει και τριών λογιών κινήσεις απανταχού, όπου δηλαδή και αν σταθώ και το κοιτάξω. Τώρα, γιατί υπάρχει διαφοροποίηση της κινητικής λειτουργίας στο ανώτερο πεπτικό σε αυτούς που παραπονούνται, δεν ξέρουμε. Εν τούτης, οδηγεί σε συμπτώματα δυσπεψίας, μάλλον είναι το μόνο που βρίσκουμε, δηλαδή η διαταραχή της κινητικής λειτουργίας, και δεν ξέρουμε τι φταίει και προκύπτει η διαταραχή της κινητικής λειτουργίας. Έχουν γίνει πολλές υποθέσεις για να εξηγηθεί αυτή η κατάσταση. Λέμε για υπερβολική έκρηξη οξέων, λέμε για ύπαρξη φλεγμονής του στομάχου, λέμε για ύπαρξη 12-δακτυλίτιδος που είναι φλεγμονής το 12-δάκτυλο, λέμε για αλλεργίες στα τρόφιμα, λέμε για τον τρόπο της ζωής και τις διατροφικές συνήθειες που έχεις εσύ, εγώ ή ο παραδίπλα, μιλάμε για παρενέργειες φαρμάκων, ίσως φταίει η ασπιρίνη, ίσως τα μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη. Όμως, εδώ που τα λέμε, το μικρόβιο μην ξεχάσω, το λυκοβακτηρίδιο του πυλωρού, όμως δεν νομίζω πως πρέπει να σταθώ πολύ σε μια από αυτές τις προαναφερόμενες αιτίες, διότι δεν μπορέσαμε να τις αποδείξουμε πέραν πάσης αμφιβολίας. Ξέρετε βέβαια εσείς, και αν έχει τύχει και έχετε πάει και σε γιατρούς παραπονούμενοι για αυτά τα πράγματα, ότι μια δημοφιλής ερμηνεία είναι οι ψυχολογικοί παράγοντες, φως φανάρι. Και χρησιμοποιούνται κατά χώρον από ασθενείς, από γιατρούς, όμως δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και μάλλον δεν πρέπει να θεωρήσουμε πως αυξάνουν την πιθανότητα να πάθω, αλλά αυξάνουν την υποκειμενική αντίληψη της έντασης των συμπτωμάτων μου, παρά πως την ίδια την αρρώστια την προκαλούν. Νομίζω ότι πρέπει εδώ να πω ότι όπως εμείς οι γιατροί δεν γνωρίζουμε τι φταίει για αυτό που μας κοροϊδεύετε εσείς, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καλά ένα κοινό κρυολόγημα. Φταίει ο ιός του κοινού κρυολογήματος, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουμε καλά. Αλλά τόσο δεν ξέρουμε και τι φταίει ακριβώς και πώς μπορούμε να διορθώσουμε της λειτουργικής δυσπεψίας. Τι συμπτώματα να έχει τώρα αυτή η ασυντόνιστη και αναποτελεσματική κένωση του ανώτερου πεπτικού σωλήνα? Αναποτελεσματική τη λέω διότι μπορεί να έχω φάει το στομάχι μου, το οποίο δεν κάνει πέψη, κάνει μηχανική προετοιμασία, το έντερο κάνει πέψη, να έχει διώξει. Θα έπρεπε να έχει διώξει. Μέσα σε 3 ώρες πρέπει να έχει αδειάσει από το περιεχόμενό του. Μπορεί εξακολουθεί να το κρατάει, να μην το έχει διώξει. Ο ασθενής δεν έχει, σε αυτό που λέμε γαστρική στάση δηλαδή, δεν έχει διάθεση για φαγητό. Παραπονιέται για καούρα, για ξυνήλα, για πολλά ρεψίματα, για τασιά, έμετο, νιώθω ένα βάρος στο στομάχι κτλ. Κτλ. Τα παράπονα είναι σποραδικά, όχι συνεχή. Ο πάσχων δεν μπορεί να τα εντοπίσει επακριβώς, ενώ ασάφεια υπάρχει και ως προς τους παράγοντες που τον βελτιώνουν ή τον επιδεινώνουν. Η διάρκεια μιας κρίσης μπορεί να είναι μερικές εβδομάδες, μερικές μέρες, μερικούς μήνες. Στη συνέχεια τα ενοχλήματα μπορεί να μειωθούν, να εξαφανιστούν εντελώς για κάποιο χρονικό διάστημα και πάλι από την αρχή. Η διάγνωση. Ο γιατρός σε ασθενείς όπου τα παρακάτω συμπτώματα υφίστανται τουλάχιστον 3 έως 6 μήνες, πρέπει να σκεφτεί και τη διάγνωση της λειτουργικής, λειτουργικής δυσπεψίας και θα προβεί σε εξετάσεις. Δεν θα βρει ενοχοποιητικά στοιχεία
και ακριβώς αυτό πρέπει να κατευθύνει τη σκέψη του. Ας σημειωθεί εδώ ότι η σύγχυση μπορεί να υπάρξει και λόγω καρδιακής αιτιολογίας συμπτωμάτων και έχει πελώρια σημασία να αποκλειστούν αυτά. Επιπλέον, παθήσεις των χοληφόρων, παθήσεις της χοληδόχου, παθήσεις του παγκρέατος, του ισοφάγου, του στομάχου μπορεί να εκδηλωθούν με ανάλογο τρόπο, όπως η λειτουργική δυσπεψία. Γι' αυτό το λόγο και η εμφάνιση των συμπτωμάτων που θα σας πω μόλις τώρα και ευθύς αμέσως, δεν θα πρέπει να περνάει απαρατήρητη ούτε να τα αγνοούμε. Η μεταγευματική λοιπόν δυσφορία, η πληρότητα δηλαδή, η απαρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο εύκολος κορεσμός, δύο μπουκές έφαγα και χόρτασα, ο επιγαστρικός πόνος, η καούρα στο κυρίως επιγάστριο. Μια φορά και ένα καιρό που λέει και το παραμύθι, οι γιατροί για κάποιον που θα ανέφερε τέτοια συμπτώματα θα σκεφτόντουσαν το πεπτικό έλκος. Σήμερα, διαθέτοντας τις δυνατότητες για λεπτομερή μελέτη, είτε με ακτίνες χ, είναι η διπλή σχιαγραφική αντίθεση, η τεχνική που σας λέω, είτε με γαστροσκόπηση, που είναι το αμέσως επόμενο και καλύτερο, θα έλεγα, το έλκος μπορεί εύκολα να αποκλειστεί. Ναι, όχι. Εν τούτης, επειδή οι διαθέσιμες εξετάσεις δεν μπορούν να αποκαλύψουν την κινητική διατάραχη, δεν έχουμε και την οριστική διάγνωση για την functional dyspepsia, την λειτουργική του τεστ, την δυσπεψία. Το γεγονός προβληματίζει τον πάσχοντα, δεν καταλαβαίνει πως είναι δυνατόν οι εξετάσεις να είναι καλές, αλλά αυτός να πάσχει. Ο προβληματισμός αυτός, εάν ο γιατρός δεν χειριστεί σωστά το πρόβλημα και δεν καταστήσει σαφές, ώστε να γίνει κατανοητό και από τον ενδιαφερόμενο, να γίνει σαφές τι συμβαίνει, οδηγεί σε μια ποικιλία αρνητικών συναισθημάτων, οργίζεται, απογοητεύεται ο ασθενής, αμφισβητεί, αμφιβάλλει, σκέφτεται ότι ίσως υπάρχει κάποιος φόβος που μπορεί να απειλήσει τη ζωή του μελλοντικά. Βέβαια, τέτοιος φόβος δεν υπάρχει, διότι κανένα διαθέσιμο στοιχείο από όσα έχουμε αυτή τη στιγμή δεν δεικνύει πως κάτι τρέχει και πρόκειται να το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Η διαχείριση της λειτουργικής δυσπεψίας και των διαφόρων ομάδων που έχει αυτή είναι δυσχερής, είναι ιδιαίτερα προβληματική, απαιτεί έμπειρο γιατρό, κάποιες προφυλάξεις και μεταβολές στον τρόπο της ζωής θα χρειαστεί να γίνουν, αν και κανένα, όπως σας είπα και πιο πριν, αντικειμενικό στοιχείο δεν φαίνεται να συνδέει άμεσα συγκεκριμένα τρόφιμα με τη λειτουργική δυσπεψία, παρά την αντίληψη την οποία έχουν οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι λένε «Α, εμένα με σκοτώνει». Συγκεκριμένο τρόφιμο που τον σκοτώνει. Προτείνεται η αποφυγή λοιπόν τροφίμων που ο ίδιος ο ασθενής παρατηρεί ότι συνήθως τον ενοχλούν, και επειδή μερικοί άνθρωποι αναφέρουν ένταση στα συμπτώματα όταν καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα από λιπαρά, από τηγανιτά, από γάλα, γαλακτερά, αλκοόλ, καφέινη, εσπεριδοειδή, μέντα, μερικά μπαχαρικά, ντομάτες, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό τους. Όχι πάντως την αυστηρή δίαιτα, δηλαδή περιορίζω, δεν απαγορεύω, είναι η σωστή έκφραση. Εξάλλου, δεν προκαλούν, όπως σας είπα ήδη, σε όλους ενοχλήματα τα πράγματα που μόλις τώρα σας ανέφερα. Αποφύγετε να τρώτε πολύ μεγάλες μερίδες. Επίσης, τρώτε μικρότερα και πιο συχνά γεύματα, έχει και αυτό τη σημασία του, και αποφύγετε να ξαπλώσετε ευθύς μετά το φαγητό. Θα μπορούσαμε να δώσουμε και άλλες οδηγίες, αλλά αυτές μπορείτε να τις βρείτε και στα 1400 γραμμάρια. Αν κοιτάξετε, είναι παρομοιότυπες με αυτές που δίνουμε οδηγίες και δίαιτες στην γάστρο-ισοφαγική παλινδρόμηση, για την οποία θα βρείτε να διαβάσετε πολλά στα 1400 γραμμάρια. Και εδώ λέω να τελειώσω για σήμερα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά,
να έχετε υγεία, να μην χρειάζεται τίποτα από όλα σας λέω, από όσα σας λέω εγώ, και να ζήσετε και να βασιλέψετε πολλά χρόνια με καλά χρόνια ζωής. Γεια σας.